καταδικαστεί, και εγώ δεν ξέρω πώς. Με συγχωρείτε, δεν αντέχω το θέμα αυτό. Κοίταξε παραμόρφωση. Δόντια σπασμένα. Ανακάτεψε και το παιδί του. Αδιανόητο, δεν μπορεί, δεν το χωράει ανθρώπου νου. Εικόνες απίστευτης φρίκης προκαλούν σοκ ακόμη και σε όσους προσπαθούν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους. 4 νεογέννητα κουταβάκια με πολτοποιημένα κεφάλια πεταμένα στους κάδους λίγα μέτρα μακριά από την εκκλησία του Αγίου Ρωμανού. Οι μαρτυρίες για το πώς κατέληξαν στους κάδους προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη οργή και αποστροφή. Οι περιγραφές διερχόμενων πολιτών είναι απόλυτα ανατριχιαστικές. Η αστυνομία πρέπει να κάνει το πάνω να το βρει. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Και για την κοινωνία και για την οικογένειά του. Μεσημέρι Σαββάτου, διερχόμενο φορτηγάκι σταμάτησε μπροστά από τους κάδους, με τον οδηγό να δίνει οδηγίες στον ανήλικο γιο του που βρισκόταν στην καρότσα για το πώς θα ξεφορτωθεί μια ύποπτη σακούλα. Αυτό μας έκανε εντύπωση ήταν ότι ένα παιδί γύρω στα 12-13 αγοράκι, το οποίο ήταν στην καρότσα του αγροτικού και είχε τα χέρια του, σαν ετοιμαζόταν να κρατούσε δηλαδή μια σακούλα έτσι γαλάζια πράσινη σκουπιδιών. Βλέποντας εμάς να κατεβαίνουμε, το άφησε. Και περίμενε και απομακρυνθήκαμε λίγο, περάσαμε από μπροστά του και μετά το έπιασε, το είδαμε από τον καθρέφτη αυτό το αυτοκίνητο και το πέταξε στο κάδο. Μας έκανε τρομερή εντύπωση. Τι βάλε ο μπαμπάς το γιο να τα πετάξει. Τι είμαι, εγώ δεν τον είδα, αν τον έβλεπα θα συγχαίνεσαι τον εαυτό σου. Αυτό ήταν στο κάδο τώρα. Έτσι. Αυτή είναι η ανθρωπιά. Ο προβληματισμός των αυτοπτών μαρτύρων αποκάλυψε την κτηνοδία. Σπέβδοντας τους κάδους, βρήκαν μέσα στη σακούλα 4 νεογέννητα κουταβάκια. Όχι ζωντανά όπως περίμεναν, αλλά πλήρως πολτοποιημένα, αφού όπως φαίνεται είχαν προηγουμένως χτυπηθεί με ξύλα ή πέτρες στο κεφάλι. Την ανοίγουμε και βλέπουμε αυτό το αποτρόπαιο θέαμα. 4 μικρά κουτάβια, όχι μόνο νεκρά. Το χείριστο ήταν ότι τα κεφάλια τους είναι διαλυμένα. Νομίζω ότι μπορεί να μας το πιστοποιήσει η εκτενία του αυτό το πράγμα, αλλά είναι οφθαλμοφανές. Μπορώ δηλαδή να το καταλάβω από την εμπειρία μου αυτό. Με αίματα φυσικά. Λοιπόν, επειδή η σακούλα δεν είχε άλλα αίματα, πιθανολογώ ότι πρώτα τα σκότωσε έτσι και μετά τα πέταξε. Σοκαρισμένοι αυτόπτες μάρτυρες που αντίκρισαν τα άτυχα ζωάκια σε αυτή την τραγική κατάσταση ζητούν με οργή τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη που δεν δίστασε να εμπλέξει και ένα ανήλικο παιδί στην εγκληματική δράση του. Αυτός που σκοτώνει ανυπεράσπιστα στα πλάσματα αύριο είναι δυνητικά δολοφόνος ανθρώπων. Οι αυτόπτες μάρτυρες ενημέρωσαν την αστυνομία και περισυνέλεξαν ένα πλαστικό γάντι που υπήρχε μέσα στη σακούλα για να το παραδώσουν στις αρχές, ενώ αναζητούν πόρτα-πόρτα στοιχεία για την ταυτότητα του οδηγού, τα οποία θα προσκομίσουν στην αστυνομία, ζητώντας να ρηχτεί άπλετο φως στην απίστευτη κτηνοδία. Περιμέναμε να δούμε, γιατί υπάρχουν κάποιες κάμερες γύρω στα σπίτια, να δούμε πώς μπορούμε τέλος πάντων να συνεργαστούμε με την αστυνομία, να βρεθεί κάποιο υλικό.